Καλησπέρα σε όλους, Στέφανος εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Tech with Coffee. Για τους νέους συνδρομητές θέλω να αναφέρω πριν ξεκινήσω πως εκτός από το κομμάτι της τεχνολογίας στο κανάλι μας θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν και αρκετά βίντεο που έχουν να κάνουν με το gaming. Το σημερινό βίντεο είναι λίγο διαφορετικό, δεν έχω ανοίξει την κάμερα, άρα δεν χρειάζεται να βλέπετε την οθόνη σας, απλά να με ακούτε. Πιστεύω πως έτσι θα καταλάβετε καλύτερα αυτά που έχω να πω, γιατί το θέμα σήμερα είναι λίγο ιδιαίτερο και δεν θέλω να αποσπάει την προσοχή σας η εικόνα. Απλά θα βάλω λίγο μουσικούλα να παίζει στο background από το Shenmue. Επικεντρωθείτε λοιπόν σε αυτά που έχω να σας πω. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω. Σήμερα θα μιλήσουμε για gaming και πιο συγκεκριμένα για το παιχνίδι Shenmue, ένα adventure game, το οποίο έχει κυκλοφορήσει στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην κονσόλα Sega Dreamcast, για όσους δεν το γνωρίζετε. Κάποιοι μπορεί να αναρωτηθείτε και να πείτε όχι άδικα, τι θέλεις και ασχολείσαι με αυτό το παλιό μέσα σε εισαγωγικά παιχνίδι, αφού δεν είναι για το ευρύ ελληνικό κοινό και δεν θα πάρεις ούτε views, ούτε likes κλπ. Κλπ. Θέλω λοιπόν να πω πως πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι κάθε παιχνίδι παλιό ή καινούριο έχει κάτι να σου προσφέρει. Κάποια από αυτά τα παιχνίδια πιστεύω πως είναι έργα τέχνης, όπως οι πίνακες ζωγραφικής, ανεκτήμητης αξίας. Φυσικά και ένα μεγάλο site ή ένα μεγάλο YouTube κανάλι με πολλές χιλιάδες συνδρομητές δεν θα ασχοληθεί με κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό και εμπορικό, παρόλο που είναι όντως έργο τέχνης, γιατί δεν θα έχει κανένα όφελος από αυτό και το καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτό το βίντεο λοιπόν γίνεται για όλους όσους θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας στην άκρη τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού, που στην ουσία κάνουν ένα οποιοδήποτε παιχνίδι διασκεδαστικό, παρακινώντας όλους εμάς να το παίξουμε. Στέφανε, τι έργα τέχνης μας λες, τι είναι όλα αυτά? Παιχνίδια είναι για να περάσει η ώρα μας και να περάσουμε καλά με φιλαράκια. Σωστά. Το ίδιο κάνω και εγώ, αλλά όλα τα παιχνίδια δεν είναι το ίδιο. Κάποια έχουν ένα υπόβαθρο και μία κουλτούρα που λίγα άτομα καταλαβαίνουν. Οι περισσότεροι από εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, παίζουν παιχνίδια άλλων κατηγοριών και γενικότερα πιο εμπορικά παιχνίδια. Γιατί αυτά μας αρέσουν. Είναι λογικό. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι εδώ και καιρό, γνωρίζετε ότι αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, το Shenmue, είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Υπάρχουν λοιπόν τρεις λόγοι που κάνω αυτό το βίντεο. Πρώτον, για να μάθουν περισσότεροι Έλληνες gamers τι είναι το Shenmue και τη σημασία που έχει αυτό το παιχνίδι σε όλη την ιστορία του gaming και να καταλάβουν ακόμα περισσότεροι το υπόβαθρο που υπάρχει πίσω από αυτό, διότι πιστεύω είναι λίγοι αυτοί που γνωρίζουν το παιχνίδι λόγω του ότι κυκλοφόρησε στο Sega Dreamcast και όχι στο PlayStation 2 ή στο PC εκείνη την εποχή. Αν αυτό το παιχνίδι είχε κυκλοφορήσει στο PlayStation 2 ειδικότερα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, παιδιά. Δεύτερος λόγος, το βίντεο γίνεται για να βοηθήσω και εγώ με τη σειρά μου στο έργο της κοινότητας που υπάρχει πίσω από το Shenmue, της οποίας τα μέλη τόσα χρόνια κράτησαν ζωντανή την αγάπη τους για αυτό το παιχνίδι, για να φτάσουμε μετά από 14 χρόνια στην ανακοίνωση του Shenmue 3. Ο τρίτος λόγος είναι πως θέλω να επισημάνω κάποια πράγματα όσον αφορά τη συσχέτιση που κάνουν κάποιοι με το Yakuza και με διάφορα άλλα παιχνίδια.
Σε αυτό το κομμάτι θα επικεντρωθώ περισσότερο. Το Yakuza ακόμα και σήμερα η Sega το υποστηρίζει και το προωθεί όπως όλοι γνωρίζετε, αλλά δεν αναρωτήθηκε κανείς το γιατί. Η απάντηση για μένα είναι απλή. Το Yakuza έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία το κάνουν ένα παιχνίδι διασκεδαστικό σε αντίθεση με το Shenmue. Καταρχάς, πριν μπούμε σε λεπτομέρειες, για να συγκρίνεις ένα παιχνίδι σαν το Shenmue με κάποιο άλλο, πρέπει να έχεις παίξει το παιχνίδι και όχι απλά να το παίξεις επιφανειακά, να το πω έτσι, αλλά να το τερματίσεις και να καταλάβεις όλες τις έννοιες και το υπόβαθρο πίσω από τις διάφορες εμπειρίες που ζεις μέσα στο παιχνίδι, οι οποίες είναι πέρα και πάνω από ένα video game. Κάπου εδώ να επισημάνω το γεγονός ότι στο βίντεο θα υπάρχουν spoilers, αναγκαστικά. Άρα όσοι δεν έχετε παίξει το παιχνίδι και θέλετε στο μέλλον να το δοκιμάσετε, καλύτερα να το σταματήσετε εδώ το βίντεο. Ξεκινάμε με το όνομα του παιχνιδιού. Όσον αφορά λοιπόν την ονομασία Shenmue και την ονομασία Yakuza και τι κρύβεται πίσω από αυτές τις λέξεις. Θα πω πως φαίνεται από την αρχή ότι τα δύο παιχνίδια είναι διαφορετικά στην ουσία μόνο και μόνο από το όνομά τους. Η λέξη Yakuza σημαίνει στα Ιαπωνικά το ακραίο μονοπάτι. Και όπως οι περισσότεροι θέλω να πιστεύω γνωρίζετε, ότι σχετίζεται με την Ιαπωνική μαφία. Με τον υπόκοσμο, με λίγα λόγια. Άρα το παιχνίδι Yakuza σε βάζει σε ένα τέτοιο μονοπάτι όπου πρέπει να φτάσεις στα όρια σου. Η λέξη Shenmue από την άλλη αποτελείται από δύο συλλαβές, τη συλλαβή Shen και τη συλλαβή Mu. Το Shen συμβολίζει στην κινέζικη κουλτούρα ένα από τα τρία στοιχεία της ζωής. Είναι ένα στοιχείο που έχει να κάνει με το πνεύμα που έχει ο καθένας μας μέσα μας. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει πως διαφορετικά θα αντιδράσω εγώ προσωπικά σε μια κατάσταση που θα μου τύχει και διαφορετικά κάποιος άλλος. Γιατί ουσιαστικά ο καθένας μας είναι διαφορετικός από μόνος του και σκέφτεται διαφορετικά. Ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Η συλλαβή μου έχει να κάνει με την Ιαπωνική κουλτούρα και σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί πάντα να αντιδράσει απλά με ένα τρόπο ή τον άλλον. Κάπου υπάρχει και ένα τρίτο μονοπάτι που μπορεί να ακολουθήσει. Άρα μόνο και μόνο αν δούμε το όνομα του παιχνιδιού και τη σημασία του θα καταλάβουμε ότι το ένα παιχνίδι σε οδηγεί προς μια εμπειρία πιο αόριστη, που πρέπει εσύ να αποφασίσεις για το τι θα κάνεις. Ενώ το Yakuza σημαίνει κάτι πιο απόλυτο, που σε φτάνει στα άκρα. Όλα αυτά βέβαια, αν παίξεις το Shenmue, θα καταλάβεις ότι συμπεριλαμβάνονται σε στοιχεία του παιχνιδιού. Μέσα στο Shenmue δεν θα σου πει κανείς, ξέρεις, πήγαινε και δίρε αυτόν, γιατί είναι στην αντίπαλη συμμορία, όπως γίνεται στο Yakuza. Υπάρχει εν τέλει μια διαφορετικότητα ακόμα και στο όνομα του παιχνιδιού. Πάμε λίγο τώρα να εστιάσουμε στο στοιχείο της βίας. Αν παρατηρήσετε, μέσα στο Yakuza υπάρχει το στοιχείο της βίας σε υπερβολικό βαθμό, λόγω του ότι όντως το παιχνίδι γίνεται πιο διασκεδαστικό, αν γίνει πιο βίαιο. Όπως και πολλά άλλα παιχνίδια εκεί έξω τελευταίας γενιάς. Και θα αναρωτηθεί κάποιος, στο Shenmue δεν γίνεται το παιχνίδι βίαιο? Ναι, γίνεται, αλλά υπάρχει ένας λόγος που γίνεται βίαιο. Η βία ασκείται διότι προσπαθούμε να προστατεύσουμε κάποιον, όχι για να επιβληθούμε εμείς βία όπως γίνεται στις διάφορες συμμορίες. Ουσιαστικά στο Shenmue βρίσκεσαι αντιμέτωπος με τις ίδιες τις συμμορίες, πράγμα το οποίο διαφέρει όπως καταλαβαίνετε.
Άρα και σε αυτό το κομμάτι το Shenmue δεν μοιάζει με το Yakuza. Επόμενο στοιχείο το οποίο θα αναφερθώ είναι η υπερβολή στις μάχες που διεξάγονται στο Yakuza σε σχέση με αυτές του Shenmue. Ακόμα και εκεί το Shenmue διαφέρει. Δείτε μία μάχη στο Yakuza και μία στο Shenmue. Χρησιμοποιείς κλωτσιά και μπουνιά στο Yakuza και βγαίνουν αστραπές, βροντές, μαζί με οπτικά εφέ, slow motion, ρόπαλα, καρέκλες και γρήγορο gameplay και άλλα ωραία τα οποία σκοπό έχουν να εντυπωσιάσουν. Το gameplay στις μάχες έμενα μου θυμίζει το Tekken με τόσα εφέ. Δείτε μία μάχη στο Shenmue, δεν υπάρχει καθόλου το στοιχείο της υπερβολής που σε κάνει να πεις αυτό το «Wow, ωραία εφέ». Δεν υπάρχει αυτό το ακραίο που συμβολίζει το όνομα Yakuza. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, πιο γήινα όσον αφορά τις μάχες, να το πω έτσι. Πάμε τώρα στην ιστορία και πιο συγκεκριμένα στα περιστατικά που βιώνεις μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν πολλές φορές μέσα στο Shenmue στιγμές όπου υπάρχει το στοιχείο της ανθρωπιάς. Το ίδιο συμβαίνει και στο Yakuza, αλλά θα εξηγήσω τη διαφορά. Απλά πράγματα, όπως το να βοηθήσει μια γριούλα που έχει χαθεί και δεν μπορεί να βρει το δρόμο για το σπίτι της, ή να πας να βοηθήσει ένα γατάκι γιατί πεινάει και θέλει να φάει κάτι. Αλλά όλα αυτά γίνονται όχι για να συνεχιστεί η ιστορία ή για να πάρεις κάποιο τρόφι ή να βγάλεις ένα submission όπως γίνεται στο Yakuza, απλά το κάνεις γιατί θέλεις εσύ και μόνο εσύ, χωρίς να περιμένεις κάποιο αντάλλαγμα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε την διαφορά. Τα περιστατικά μέσα στο Shenmue περιέχουν πιο αγνές έννοιες σε σχέση με το Yakuza. Τέλος, να αναφέρω όσον αφορά το υπόβαθρο της κουλτούρας που υπάρχει στο Shenmue, ότι είναι πολύ πιο βαθύ γιατί στηρίζεται σε έννοιες και σε διδαχές χιλιάδων χρόνων και όχι σε συμμορίες που υπάρχουν τα τελευταία 300 χρόνια. Βέβαια, όλα αυτά τα νιώθεις και τα ζεις μέσα στο παιχνίδι αν υπάρχει ισορροπία μέσα σου και αν κοιτάξεις τον πίνακα ζωγραφικής σε βάθος χωρίς να εστιάσεις σε αυτό που βλέπεις με τα μάτια σου επιφανειακά, αλλά σε αυτό που καταλαβαίνεις κοιτάζοντάς τον. Θα μπορούσα να αναφέρω ένα σωρό παραδείγματα για το πόσο διαφορετικό είναι το Shenmue σε σχέση με το Yakuza, αλλά θα σταματήσω εδώ. Υπάρχει όμως και μία άλλη ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε. Τελικά το Shenmue έχει κάποια συσχέτιση με το Yakuza? Αν κάποιος λοιπόν δει επιφανειακά τα δύο παιχνίδια, τότε θα δει συσχετήσεις σε κάποια σημεία. Αλλά αν κάποιος δει την ουσία των δύο παιχνιδιών και τι αποκομίζει κάποιος εφόσον νιώσει πραγματικά τα δύο παιχνίδια, θα καταλάβει ότι δεν μοιάζουν καθόλου. Για να το καταλάβετε ακόμα καλύτερα, θα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όλοι έχουμε περάσει από τις σχολικές αίθουσες ως μαθητές. Ένας μαθητής λοιπόν μπορεί να αντιγράψει σε ένα τεστ που θα του βάλει ο δάσκαλος και να πάρει τον ίδιο βαθμό με έναν άριστο μαθητή που κάθεται δίπλα του, από τον οποίο και αντέγραψε. Ο δάσκαλος μπορεί να βάλει και στους δύο άριστα, γιατί πολύ απλά θα διαβάσει τις απαντήσεις και αντίστοιχα θα επιβραβεύσει και τους δύο. Αν όμως καταλάβει την ουσία ότι ο ένας αντέγραψε από τον άλλον και αρχίσει να ρωτάει και τους δύο μαθητές τις ίδιες ερωτήσεις του τεστ, ο ένας από τους δύο δεν θα μπορέσει να απαντήσει γιατί πολύ απλά έκανε μία αντιγραφή, ενώ ο άλλος θα πάρει πάλι άριστα. Έτσι συμβαίνει και με το Shenmue, με το Yakuza. Αν δούμε τα δύο παιχνίδια ως μαθητές και αν δεν αναρωτηθούμε εμείς οι ίδιοι και δεν δώσουμε τις απαντήσεις στον εαυτό μας ως δάσκαλοι, θα νομίζουμε για πάντα ότι τα δύο παιχνίδια είναι ίδια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όλοι μας να βλέπουμε την ουσία των παιχνιδιών. Αυτά λοιπόν από εμένα για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο και αυτά που είχα να πω και θέλετε να μάθουν περισσότερο τι είναι το Shenmue, κάντε ένα like και ένα share για να το δουν οι φίλοι σας. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος μαζί μου.
Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο σύντομα. Γεια χαρά.